θα πούμε από τη συνάντηση. Τι συνάντηση ήταν αυτή, ρε Αλάνια, τι συνάντηση. Περάσαμε πολύ ωραία, μάγκες μου, μπράβο. Μπράβο σε όλους. Ήτανε ανέλπιστα ωραία ημέρα. Άρα όλα τα τρελά και τα περίεργα που είχαν συμβεί, όσον αφορά τον καιρό δηλαδή, και το αν θα γίνει, δεν θα γίνει και πώς θα γίνει. Τελικά έγινε η συναντησούλα μας, ο καιρός ήταν καλός, περάσαμε σούπερ. Μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτή τη συνάντηση. Δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη συνάντηση, την οποία προσπαθώ να την ξεχάσω. Εκεί που έγινε, να την ξεχάσω, εντάξει ρε παιδί μου, έγιναν και εκεί διάφορα θέματα, αλλά δεν έχει σχέση με αυτή την συνάντηση που κάναμε τώρα, με την μοτοσυκλετιστική παιδεία που δείξαμε, με όλη αυτή την αρμονία που υπήρχε. Ήτανε, παιδιά, πέρασε κάθε προσδοκία, έτσι. Σχηματισμός σωστός, όλοι ήταν κύριοι, εξοπλισμός, τα πάντα. Δεν έχω λόγια, δηλαδή, τι να λέμε τώρα, έτσι. Και λόγω του ότι έγινε αυτή η συνάντηση τόσο καλά, μας δίνεται και αφορμή για να το ξανακουβεντιάσουμε για μια νέα συνάντηση. Χαμός γίνεται πάλι. Τι μου έμεινε από αυτή τη συνάντηση, ρε Μάγκες, τι μου έμεινε. Καλά, μου έμεινε πάρα πολύ η πομπή με τα μηχανάκια, έτσι. Γιατί, παιδί μου, ήμασταν στην κίνηση εμείς οι συντονιστές πάνω κάτω για να τακτοποιούμε τα μηχανάκια στις διασταυρώσεις και τα λοιπά. Παιδιά, αυτό δηλαδή, το τόσα μηχανάκια πάνω κάτω ήταν απίστευτο. Απίστευτο! Άλλο ένα πράγμα που μου έμεινε, γιατί όταν φτάσαμε στο Δίλεση, στο Beach Bar Ξύλινο, αφού καθίσαμε, ξέρω εγώ, βγάλαμε κράνη, μπουφάν και πήραμε μια ανάσα, ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω από τα τραπέζια και να γνωρίσω όλα τα φιλαράκια από κοντά, να πούμε δυο λόγια. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, μάγκες μου, ήταν ότι έβλεπα άσχετα τυπάκια μεταξύ τους να κάθονται να πίνουν καφέ και να συζητάνε πολύ ωραία για τις μηχανές. Και τελικά αυτό είναι, ρε παιδιά. Είδατε ότι μας ενώνει η μηχανή. Η μηχανή είναι ένα περίεργο κατασκεύασμα το οποίο μας ενώνει. Και δεν υπάρχουν φανατισμοί, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περίεργα πράγματα. Είναι όλοι με ένα χαμόγελο, είναι όλοι αγαπημένοι μεταξύ τους. Μπράβο ρε μάγκες, τι να λέμε, μου έχει μείνει μια πολύ καλή ανάμνηση. Σίγουρα θα οργανωθούν και άλλες συναντησούλες τέτοιου τύπου. Να βρισκόμαστε με τα εργαλεία μας, να πίνουμε τις καφεδάρες μας και να τα λέμε. Γιατί αξίζει, τελικά αξίζει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα καγκουριές και καφριλίκια, μάγκες. Γιατί στην ουσία, στην πρώτη συνάντηση αυτό είχαμε, καγκουριές και καφριλίκια. Και για να μην παρεξηγούμαστε, γιατί η λέξη καγκουράς είναι λίγο παρεξηγημένη, έτσι. Και είναι μια λέξη η οποία έχει πολλές έννοιες για μένα. Καταρχήν, καγκουράς για μένα όσο αφορά το προσωπικό γούστο, είναι γούστο και καπέλο του καθενός, έτσι. Δηλαδή, γουστάρει να είναι καγκουράς, ξέρω εγώ, με τη μηχανή του, ας είναι, ρε παιδί μου. Εγώ το καγκουριλίκι, και αυτό που δεν μπορώ στην ουσία, δεν είναι το καγκουριλίκι, αλλά είναι το καφριλίκι. Δηλαδή, το να μου είσαι, ρε φίλε, με τη μηχανή, χωρίς κράνος, χωρίς κανένα εξοπλισμό, χωρίς καμιά προστασία και να μου κάνεις ένα κάρο ταρζανιές, σούζες, μπάντες και όλα αυτά. Βλέπω στο Instagram, ξέρω εγώ, υπάρχει μια ομάδα εκεί, κάγκουρες για πάντα, οι οποίοι υποστάρουν κάτι μηχανάκια, ρε παιδιά, που λες να σου τρέχουν τα σάλια, έτσι. Απίστευτα μηχανάκια, δηλαδή πανέμορφα. Το αν θεωρείται καγκούρικο είναι γούστο του καθενός, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν θα τα βάλουμε με το γούστο του καθένα, το τι είναι καγκούρικο και το τι δεν είναι.
Για μένα το καγκουριλίκι δεν είναι αν ο άλλος γεμίσει αυτοκόλλητα το μηχανάκι του ή του έχει βάλει εξατμίσεις που κάνουν θόρυβο, είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Το πρόβλημα είναι καγκουρας καθεαυτό, αυτός που κάνει καφριλίκια καγκούρικα, δηλαδή που μου παίρνει τη μηχανή, δεν μου φοράει κράνος, δεν μου φοράει τίποτα, μαλλί καρφί και μου αρχίζει μπάντες, σούζες και όλα αυτά. Αυτό για μένα είναι καφριλίκι και αυτό είναι που δεν γουστάρω και με χαλάει. Όχι για μένα, όχι ότι με χαλάει εμένα, αλλά βλέπω ρε μάγκες. Δηλαδή λες, δεν σκέφτεσαι ρε φίλε τη ζωή σου. Δηλαδή το κεφάλι σου, εκείνη την ώρα άμα φύγεις τη σούζα που κάνεις και πάει και το καρφώσεις σε ένα πεζοδρόμιο, θα μείνεις στον τόπο ρε εσύ. Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το σκεφτείς. Δηλαδή τόσο μαγιά είναι το να είσαι ξεκράνωτος χωρίς εξοπλισμό και να κάνεις όλα αυτά εδώ πέρα τα περίεργα που κάνεις. Κάντα γαμώ την τρέλα μου, κάντα, αλλά φορά εξοπλισμό. Θα μου πεις τώρα τι σου φταίει και ο άλλος που θα φας τα μούτρα σου, θα πάρεις και κανένα δυο ακόμα μαζί. Τι σου φταίει όντως. Γενικά, μάγκες, αυτό το θέμα λίγο πρέπει να το φτιάξουμε στη ζωή μας, γενικά λίγο πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, βλέπεις το εξωτερικό, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος χωρίς κράνος. Δηλαδή, είσαι στο εξωτερικό χωρίς κράνος και στην πέφτουν όλοι οι πεζοί και σου τη λένε και σε βρίζουν. Νιώθεις τόσο άσχημα. Δηλαδή ξέρω σκηνικό τώρα φίλου που είχε πάει κάπου στην Ιταλία, δεν θυμάμαι πού ήταν, η Γαλλία, και έφυγε παιδιά από το ξενοδοχείο να πάει απέναντι μια απόσταση 500 μέτρα ξέρω εγώ, να πάει πάρει κάτι πίτσες για να πάει να τις φάνε στο δωμάτιο. Δεν φοράγανε κράνος, το είχε ξέρω εγώ στο χέρι τώρα, δεν θυμάμαι, και μάγκα του την πέσανε όλοι οι πεζοί και του τη λέγανε. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει μόνο εδώ πέρα σε εμάς στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες χώρες που είναι τόσο χυματζίδικες στο θέμα αυτό του κράνους. Και το ξαναλέω και πάλι, ο καγκουράς, δηλαδή καγκουράς, τι είναι καγκουράς και από πού βγήκε αυτή η ονομασία. Καγκουράς βγήκε από τις κόντρες που κάνανε, μαζευόντουσαν ξέρω εγώ, και επειδή έκανε κρύο και ήταν όλοι με τα χέρια στις τσέπες και γυρνάγανε γύρω γύρω για να ζεσταθούν και περιμέναν την επόμενη κόντρα. Αυτό εδώ είναι μια εικόνα του καγκουρό, ας πούμε, της ομάδας του καγκουρό. Και από εκεί πέρα βγήκε η λέξη καγκουράς. Βέβαια, ο καγκουράς προέρχεται από το καγκουρό, όπως ακριβώς σας το λέω, το καγκουρό, ναι. Γιατί έχει και αυτό την ίδια στάση σώματος που είχαν αυτοί που περιμένανε την κόντρα. Και από τον καβουρά, ο οποίος έτσι όπως περπατάει στο πλάι, στην παραλία με τις δαγκάνες ανοιχτές, κάπως έτσι περπατάνε λέει και οι κάγκουρες. Και γι' αυτό βγήκε αυτή η ονομασία και τους λένε κάγκουρες. Οπότε ρε παιδιά, γενικά το θέμα κάγκουρας δεν με πολύ νοιάζει, ούτε με πολύ χαλάει. Ο άλλος αν θέλει ας κάνει ό,τι θέλει, λέει κάγκουρας είναι αυτός που δεν έχει λεφτά και με χαζά πράγματα κάνει εμφανίσιμο ένα μηχανάκι κατά την άποψή του, δηλαδή το γεμίζει αυτοκόλλητα, το βάζει λαμπάκια κτλ. Καλά κάνει και τα βάζει, γούστο του και καπέλο του, άμα δεν σ' αρέσει μην το κοιτάς. Αυτό πάλι εδώ στην Ελλαδάρα μας, να ασχολούμαστε με το τι έχει ο άλλος, άστο ρε φίλε, ας έχει ό,τι θέλει. Δηλαδή το καγκουριλίκι για μένα, αυτό το καγκουριλίκι δεν με χαλάει. Τώρα θα μου πεις με χαλάει του πιτσιρικά το παπάκι με εξάτμιση σωλήνα τελείως άδεια που περνάει και σου τρυπάει τα τύμπανα. Ναι, αυτό με χαλάει. Γιατί είναι η χορύπανση και μου τρυπάει το μυαλό. Με ενοχλεί. Αλλά γενικά όλο το θέμα του γούστου, το όπως θέλει να έχει κάποιος ένα μηχανάκι, αν αυτό το μηχανάκι το ονομάζει καγκούρικο. Εντάξει, εγώ δεν κολλάω με τόσο το θέμα το τι έχει κάνει ο άλλος για να τον πω καγκουριλίκι. Καγκουριλίκι. Θα πω τον τυπάκο αυτόν, με αυτό το μηχανάκι, ο οποίος θα είναι χωρίς κράνος, θα είναι χωρίς εξοπλισμό, θα είναι με παντόφλα, με κανένα αθλητικό και θα κάνει ένα κάρο καφριλίκια. Εμένα αυτά μου τις πάνε, τα καφριλίκια. Και μου τις πάνε γιατί, όπως σας είπα, θα πέσει ρε μεγάλε, θα φας και κανένα ακόμα. Που τι σου φταίει δηλαδή αυτός αν θες να φας το κεφάλι σου, αλλά και εσύ γιατί να το φας το κεφάλι σου. Δηλαδή, εντάξει ρε μεγάλε, βάλε ένα κράνος, βάλε λίγο ένα μπουφανάκι, κάτι. Τέλος πάντων, καγκουριές και καφριλίκια, Αλάνια μου, στη χώρα αυτή που ζούμε, διάβαζα ότι ο κάγκουρας είναι μάστιγα και όσο πάει και μεγαλώνει. Οπότε, φιλαράκια καγκούρια, κάντε ό,τι γουστάρετε με τα εργαλεία σας, καλά κάνετε και το κάνετε, εγώ μαζί σας είμαι.
Απλά μάγκες μου, κράνος και εξοπλισμό. Μόνο αυτό. Για το κεφαλάκι σας το ίδιο ρε παιδιά. Για να μπορείτε να φύγετε τη βόλτα σας και να γυρίσετε σπίτι σας. Γιατί είναι κρίμα και άδικο να χάνονται τόσα νέα παιδιά από αυτό το πράγμα. Εξοπλισμός παιδιά, κρανάκι, εξοπλισμός. Το λέω και το ξαναλέω, καταντάει βαρετό. Αλλά έχουν δει τόσα πολλά τα μάτια μου που θα το λέω και το θα το ξαναλέω ρε αλάνια. Θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να τα πρίξω και μπας και μπορέσετε και βάλετε και ένα κράνος ακόμα στο κεφάλι σας που δεν βάζετε. Αυτά λοιπόν μάγκες μου. Καγκουριές και καφριλίκια δεν είχαμε στη συνάντηση. Περάσαμε τέλεια, θα κάνουμε και άλλες συναντήσεις. Γούσταρα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα όλους. Θέλω να γνωρίσω και άλλους τόσους την επόμενη βόλτα. Τώρα το πήραμε το κολάι, θα το κάνουμε όμορφα και ωραία. Θα κρατήσουμε αυτή την μοτοσυκλητιστική ιδεολογία που είχαμε, του σωστού μοτοσυκλητιστή. Και θα περνάμε πάντοτε έτσι όμορφα και τέλεια. Αυτά, λανιά μου, για χαρά και θα τα πούμε πάλι.